να πάμε να μεγαλώσουμε την τηλεοπτική μας παρέα και να βάλουμε βεβαίως στη συζήτηση τους μεγάλους πρωταγωνιστές αυτής της διαδικασίας, που δεν είναι άλλοι από τους ίδιους τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Μαζί μας λοιπόν ο υποψήφιος των πανελλαδικών εξετάσεων, ο Γιώργος Σπυριδάκης. Γιώργο, καλησπέρα. Καλώς όρισες στην εκπομπή. Η υποψήφια των πανελλαδικών εξετάσεων, η κυρία Σπυριδούλα Μωραϊτάκη. Κυρία Μωραϊτάκη, βάζω το κυρία μπροστά, γιατί είστε μητέρα, είστε εργαζόμενη, είστε μια πραγματική κυρία μαχήτρια της καθημερινότητας και νομίζω ότι η δική σας παρουσία απόψε θα στείλει σημαντικά μηνύματα στα παιδιά όπως είναι ο Γιώργος και στα εκατοντάδες χιλιάδες αγόρια και κορίτσια σε ολόκληρη την χώρα που δίνουν τη δική τους μάχη για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Και βεβαίως μαζί μας και η παιδοψυχολόγος, η κυρία Βασιλική Καρκανιά. Κυρία Καρκανιά, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, να ξεκινήσω με τον Γιώργο τον Σπυριδάκη. Γιώργο, καταρχήν θέλω να μου πεις την εμπειρία σου, την σημερινή εμπειρία. Η πρώτη φορά δίνεις πανελλαδικές εξετάσεις και θέλω να μου πεις πώς κύλησε η πρώτη ημέρα. Σήμερα μετά από έτσι μια χρονιά η οποία ήμασταν μακριά από το σχολείο, επιστρέψαμε στο σχολείο. Καθίσαμε στα χρανία μας για πρώτη φορά, γράψαμε το μάθημα της νεοελληνικής εξέτασης και λογοτεχνίας. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, αρκετό άγχος, γιατί εντάξει, πρώτη φορά στις πανελλαδικές είναι κάτι το οποίο δεν κρίνει με τίποτα τη ζωή, αλλά επηρεάζει ίσως την εξέλιξή της σίγουρα. Θεωρώ όμως ότι όλα πήγαν καλά. Τα θέματα ήταν σε γενικές γραμμές βατά, υπήρχαν βέβαια κάποιες παγίδες, αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι όλα πήγαν καλά. Ποια είναι η σχολή που ονειρεύεσαι να περάσεις, Γιώργο? Δίνω καταρχάς τις ανθρωπιστικές σπουδές. Μια ευρία γκάμα σχολών. Αυτή όμως που έτσι επιθυμώ αρκετά είναι η νομική σχολή, σε όποιο τμήμα καταφέρω και... Μάλιστα. Λοιπόν, δίπλα σου εννοώ στο τηλεοπτικό παράθυρο, κάθεται μία κυρία που είναι μητέρα, είναι εργαζόμενη και νομίζω, κυρία Μωραϊτάκη, ότι είστε και μαμά φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Κρήτη, σωστά? Καλησπέρα κύριε Δασκαλάκη, καλησπέρα σε όλους τους καλεσμένους σας. Ναι, είμαι μητέρα φοιτητή, ο οποίος ήταν εκείνος που με παρότρινε και είναι εξαιτίας του είμαι σε αυτή τη θέση σήμερα. Δηλαδή, ο φοιτητής γιος σας αυτή τη στιγμή σας βοηθάει τη μητέρα του να περάσει στο Πανεπιστήμιο Κρήτη στο Ρέθυμνο, σωστά? Εμείς έχουμε αντιστρέψει τους ρόλους. Το κάναμε αυτό πριν 3 χρόνια που βοηθούσα εγώ εκείνον ψυχολογικά, γιατί δεν μπορούσα να βοηθήσω διαφορετικά. Και είναι τώρα εκείνος που με στηρίζει, που με παρότρινε, που με έβαλε σε μια διαδικασία να μου δώσει την αφορμή, γιατί η αιτία προϋπήρχε. Η αφορμή όμως ήταν ο γιος μου για να βάλω στόχο να πραγματοποιήσω το όνειρό μου. Κυρία Μωραϊτάκη, καταρχήν, ποια είναι η σχολή που επιθυμείτε να περάσετε από τις φετινές πανελλαδικές? Κοινωνιολογία, φιλοσοφικών και κοινωνικών σπουδών. Ό,τι έχει να κάνει με κοινωνικές σπουδές, τέλος πάντων, ένα από τα δύο στο τέλος θα καταλήξω. Λοιπόν, αναφέρεστε λοιπόν στα τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτη στο Ρέθυμνο. Ακριβώς. Εκεί που είναι και ο γιος μου, δηλαδή. Εκεί που είναι και ο γιος σας. Άρα, νομίζω ότι δεν ξέρω κατά πόσο βεβαίως θα ήθελε ο γιος σας να έχει συμφοιτήτρια τη μητέρα του στο Ρέθυμνο. Νομίζω σιγά-σιγά το αποδέχεται. Επειδή είστε ένα λαμπρό παράδειγμα. Και ακούσαμε νωρίτερα τον συνυποψήφιό σας, που θα μπορούσε να ήταν και γιος σας, τον Γιώργο τον Σπυριδάκη, να λέει ότι επιθυμεί να περάσει τη νομική σχολή. Εσείς έχετε κάνει ήδη σπουδές, αν δεν κάνω λάθος, έχετε τελειώσει βρεφονηπιοκόμο, σωστά? Ακριβώς. Είμαι βρεφονηπιοκόμο στο παιδικό σταθμό ΚΑΠΑΒΙΤΑ Μητέρα στο Δήμο Ηρακλείου, στο Παφμάι, μόνιμη υπάλληλος, που ήταν και εκεί ένα άλλο πεδίο όπου υποστηρικτικό για μένα, το εργασιακό μου περιβάλλον, που και με παρότρινε και με στηρίζει ακόμα και τώρα και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Πώς σας ήρθε, τι είναι αυτό που σας όθησε να μπείτε στη διαδικασία
να δώσετε πανελλαδικές εξετάσεις φέτος. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό το κίνητρο ότι το παιδί σας σας στηρίζει. Είναι ένα ανεκπλήρωτο όνειρο, είναι ένα αποθυμένο σε εισαγωγικά που λέτε τώρα θα το κάνω, γιατί βεβαίως είστε ακόμα νεότατοι, να το πούμε και αυτό. Και νομίζω ότι το τρένο της ζωής ο κάθε άνθρωπος μπορεί να το πάρει οποιαδήποτε στιγμή, φτάνει να έχει θέληση και πείσμα. Ακριβώς. Απλά εγώ είμαι της φιλοσοφίας ότι η αδράνεια γενικότερα ροκανίζει το μέλλον μας. Όταν είμαστε αδρανείς, όταν εφησυχαστούμε για κάτι, θεωρώ ότι δεν μας βοηθάει να εξελιχθούμε ούτε σαν άνθρωποι, σαν προσωπικότητες, σαν μητέρα, σαν εργαζόμενη, σαν συνάδελφος. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν πράγματα που πέρα το ευχαριστούν τον εαυτό μας, να μας δίνουν και αυτή τη νότα της αισιοδοξίας, το να κάνω κάποια πράγματα, το να νιώθω εγώ καλύτερα και όταν νιώθω καλύτερα είναι και γύρω μου. Οι δικοί σας άνθρωποι, το παιδί σας, να υποθέσω ότι σήμερα ήταν έξω από το εξεταστικό κέντρο και περίμενε, επειδή είδαμε νωρίτερα γονείς που περιμένουν έξω από το εξεταστικό κέντρο, το δικό σας παιδί ήταν έξω από το εξεταστικό κέντρο και περίμενε να βγει η μητέρα του. Εμένα έκανε το άλλο, το αξιοθαύμαστο, το που με συγκίνησε, ενώ δίνει, γιατί και αυτός δίνει τώρα εξεταστική. Εχθές το απόγευμα ήρθε έκτακτα και κάνοντας με έκπληξη, διότι όταν έδινε εκείνος πανελλήνιες, πηγαίναμε κάθε απόγευμα 7,5 ώρες στον Κούλε και περπατούσαμε. Για να τον βοηθήσω να χαλαρώσει. Αποβάλει το άγχος, να είναι χαλαρός. Και έκανε ακριβώς το ίδιο και σε μένα. Αυτό είναι πολύ συγκινητικό και δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ας πούμε. Δίπλα σας, τηλεοπτικά, βρίσκεται ένα παιδί 18 ετών που δίνει φέτος πανελλαδικές εξετάσεις. Θέλω να στείλετε σε αυτό το παιδί, αλλά και σε όλα τα αγόρια και κορίτσια που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, το δικό σας μήνυμα. Είναι σαν να μιλάτε στο παιδί σας. Αν λοιπόν σας ζητούσα να απευθυνθείτε στο Γιώργο το Σπυριδάκη, τι θα του λέγατε ως μητέρα, αλλά και ως υποψήφια στις πανελλαδικές εξετάσεις? Είναι αυτό που λέει, έχω πει και στο γιο μου, που θα πω και στον μικρότερο μου γιο όταν έρθει η ώρα του, να κάνει το δικό του αγώνα, να είναι εντάξει με τη συνείδησή του, να προσπαθήσει όσο μπορεί και όσο οι δυνατότητές του το επιτρέπουν και να απολαύσει τη διαδρομή, να απολαύσει το ταξίδι του. Ο προορισμός είναι καλός και είναι επικοδομητικός, είναι ωφέλιμος. Αλλά όχι μόνο να γίνει αυτός ο σκοπός, διότι αυτά τα παιδιά που βάζουν αυτόν τον σκοπό μόνο να περάσουν και όπου περάσουν και αν και νιώθουν μετά καταστροφή ότι κάτι θα γίνει, δεν θα γίνει, όλα θα γίνουν, όλα θα πάρουν το δρόμο τους, αρκεί να είναι συνειδητοποιημένα, να κατανοούν τον κόπο, τον κόπο των γονιών τους, το δικό τους τον κόπο, να δουν ότι είναι ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το καλύτερο μέλλον πρέπει να είναι αναγκαστικά με την επιτυχία τους σε μια πανεπιστημιακή σχολή. Μάλιστα. Χωρίς να αφήσουν βέβαια και να φτάσουμε στο αντίθετο άκρο και να είναι ανεύθυνα ή ανέμενα και λένε εντάξει δεν πειράζει και ό,τι γίνει. Να είναι συνειδητοποιημένα, να έχουν μια στοχοπροσύλωση ότι αυτός είναι ο στόχος μου, εκεί θέλω να φτάσω και θα κάνω τον καλύτερο δυνατό μου αγώνα. Από εκεί και πέρα είναι πολλοί παράγοντες αστάθμητοι και μεταβλητοί που επηρεάζουν το αποτέλεσμα των πανελληνίων εξετάσεων. Γιώργο, θα ήθελα να μου πεις αν σε όλη αυτή την πορεία προς τις σημερινές πανελλαδικές εξετάσεις υπήρχε κάτι που σε προβλημάτιζε, υπήρχε κάτι που σε ανησυχούσε. Είπες νωρίτερα ότι μετά από πάρα πολύ καιρό βρέθηκες μέσα στα θρανία, να κάθεσαι σε ένα θρανίο και να γράφεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι περισσινοί υποψήφοι και οι φετινοί εσείς είστε και υποψήφοι της πανδημίας. Τι είναι αυτό που σε τρόμαζε, τι είναι αυτό που μπορεί να σε λύγησε στη διάρκεια αυτής της προετοιμασίας? Είναι βέβαιο ότι σε όλη αυτή την περίοδο κληθήκαμε όλοι οι νέοι, όλοι οι άνθρωποι και οι νέοι ειδικότερα λόγω της εκπαίδευσης να προσαρμοστούμε σε συνθήκες οι οποίες μόνο ιδανικές δεν ήταν. Σίγουρα η εκπαίδευση η οποία εμείς λάβαμε σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές ήταν υποβαθμισμένη. Αυτό πολλές φορές δημιουργούσε, σε μένα τουλάχιστον δημιουργούσε ανασφάλεια, ανησυχίες, καθώς είναι ο στόχος, όπως προανέφερα, είναι ο στόχος σου που βλέπεις ότι υπάρχουν τέλος πάντων εμπόδια. Αυτά τα εμπόδια λοιπόν ήταν κάτι το οποίο όλο αυτό το διάστημα σε αυτό το δύσκολο αγώνα που από μόνος του
είναι ψυχοφθόρος και αρκετά αγχωτικός. Αυτά τα εμπόδια τον δυσκόλεψαν ακόμα περισσότερο και δεν το κρύβω ότι πολλές φορές έφτασα στην, τέλος πάντων στην κατάσταση να πω ότι δεν πάει άλλο και ότι οι πιθανότητες να μπορέσουμε να δώσουμε και να ομαλοποιηθεί η κατάσταση ή και να πετύχουμε ακόμα έτσι αρκετά παιδιά σε υψηλές σχολές είναι μικρές οι πιθανότητες αυτές. Και λόγω της πανδημίας και λόγω του φόβου ότι μπορεί να νοσήσει ένας μαθητής ή ένα μέλος της οικογένειας αυτό... που θα μπορούσε να επηρεάσει πάρα πολύ ακόμα και τη διαδικασία. Κυρία Καρκανιά, έρχομαι σε εσάς και αντιλαμβάνεστε, νομίζω καλύτερα από τον καθένα, ως παιδοψυχολόγος, ότι αυτά τα παιδιά δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις με μία λαβωμένη ψυχολογία, όπως λαβωμένη ψυχολογία και όλων των πολιτών του πλανήτη από την πανδημία. Ναι, ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε, καταρχήν για τα παιδιά είναι σημαντικό να κατανοήσουν ότι τα συναισθήματα προέρχονται από τις σκέψεις. Δηλαδή, ο τρόπος που σκεφτόμαστε για όσα μας συμβαίνουν είναι αυτό που θα κάνει το συναίσθημα να ανέβει παραπάνω, να μειωθεί, να οριοθετηθεί. Άρα, αν δούμε τις συνθήκες απειλητικές, δύσκολες ή ασφαλείς, είναι αυτό που θα μας οδηγήσει να βελτιώσουμε και το συναίσθημά μας. Για μένα είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να διαφοροποιήσουν λίγο τις συνθήκες της πανδημίας, οι οποίες φέρνουν άγχος, με τις συνθήκες των πανελλαδικών εξετάσεων. Σίγουρα αυτή τη χρονιά έχουν περάσει ένα μεγάλο κρασί συναισθημάτων, πολλές αλλαγές που έπρεπε να διαχειριστούν, άρα τα ίδια ξέρουν πως έχουν ολοκληρώσει αρκετές διαδικασίες ψυχολογικού καμπανεβάσματος και έχουν διαχειριστεί το στρες τους ως εδώ. Όπως είπε και ο μαθητής που φιλοξενείται ο Γιώργος, είπε κάποια στιγμή είπα ότι θα τα παρατούσα, θα το άφηνα εδώ. Το είπε και έχει τελειώσει και αυτή τη στιγμή έδωσε το πρώτο μάθημα. Άρα έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Τα αποτελέσματα είναι ένα πρόβλημα το οποίο λύνεται και διαχειρίζεται και θα βοηθήσουν και οι εκπαιδευτικοί τους και οι γονείς τους σε αυτό. Είναι βασικό για τα παιδιά να σκεφτούν το τώρα, να εστιάσουν σε αυτό που κάνουν και ολοκληρώνουν με όλη τους την χαρά και την ικανοποίηση που έφτασαν ως εδώ και να κοιτάξουν το κάθε μόριο που μπορούν να κερδίσουν και να διεκδικήσουν και όχι αυτό που μπορεί να χαθεί και που είναι και φυσιολογικό να υπάρχει μια δυσκολία στο γραπτό. Να βάλουμε λίγο στη συζήτηση τον Νίκο τον Κοσμαδάκη, κυρία Μωραϊτάκη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που σας έχει βοηθήσει μέσα από το κοινωνικό φροντιστήριο, δηλαδή είναι ο καθηγητής σας. Είναι ο εθελοντής καθηγητής μου, είναι το άτομο και το πρόσωπο εκείνο που με έχει στηρίξει πάρα πολύ, ψυχολογικά, μαθησιακά. Όταν ξεκίνησα τον Νοέμβριο, αποφάσισα πολύ αργά να ασχοληθώ με τις Πανελλήνιες, ήρθα σε επαφή με τον κύριο Κουτουμάνο και το κοινωνικό φροντιστήριο και με παρέδωσε τον κύριο Κοσμαδάκη, ο οποίος με την αγάπη που έχει τη δουλειά του, με την όρεξη που έχει, με τις γνώσεις που έχει, με την ολόκληρη προσέγγιση στους μαθητές του, γιατί μόνο οι γνώσεις δεν έχουν τόσο σημασία. Πρέπει να είμαστε και άνθρωποι. Και ο Γκίκος είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ο οποίος βοηθάει ανιδιοτελώς. Και αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό, γιατί έχει την αξία του ανθρωπισμού μέσα του και τη μεταδίδει και σε εμάς και μεθαύριο και εμείς να κάνουμε κάτι αντίστοιχο, διότι το περιβάλλον μας είναι πολύ σημαντικό στη συγκρότηση της προσωπικότητάς μας. Όταν βλέπουμε πράγματα και συμπεριφορές με θετικό πρόσημο, προσπαθούμε να τις μιμηθούμε, όχι να τις ζηλέψουμε, να τις μιμηθούμε, να γίνουμε και εμείς κάτι ανάλογο. Νομίζω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις έχουν μία μοναδική γοητεία και μία από αυτές τις γοητείες είναι αυτό που βιώνουμε απόψε εδώ τηλεοπτικά. Ότι κάθε άνθρωπος, είτε ο Γιώργος ο Σπυριδάκης, είτε η κυρία Μωραϊτάκη, είτε οποιοδήποτε μαθητής ή μαθήτρια, έχει από πίσω του μια δική του ιστορία που την κουβαλά για να φτάσει στο στόχο του, που είναι ένα όραμα. Πολλές φορές αυτό το όραμα, ακόμα και οι γονείς των υποψηφίων, δεν μπορούν να το αντιληφθούν απόλυτα. Και θέλω να σταθούμε σε αυτό στην πορεία της συζήτησης, γιατί πολλές φορές τα κοινωνικά κλισέ δημιουργούν μια επιπλέον επιβάρυνση στους μαθητές που δεν θα έπρεπε. Πρέπει οι μαθητές να ακολουθούν το όνειρό τους και να φτάνουν εκεί που θέλουν και πιστεύουν ότι θα είναι ευτυχισμένοι. Νίκο Κοσμαδάκη. Ναι, κυρία Μωραϊτάκη. Ότι αυτό που είπατε, το όνειρό μας, το όνειρο του κάθε παιδιού, του κάθε ενήλικα, του κάθε ανθρώπου, είναι κινητήριος δύναμή του. Αυτό είναι που τον οδηγεί στο να φτάσει στον προορισμό του.
Νίκο Κοσμαντάκη, άκουσες εξαιρετικά λόγια από την μαθήτριά σου. Η αλήθεια είναι ότι κοκκινίζω τώρα, Μάνο. Η αλήθεια είναι ότι το είπε και ο Γιώργος, το είπε ο Σπυριδάκης, ότι οι μαθητές βίωσαν τα τελευταία 2 χρόνια μια έτσι πολύ δύσκολη κατάσταση. Και οι ψυχικές και οι πνευματικές τους δυνάμεις δοκιμάστηκαν την περίοδο της υγειονομικής κρίσης. Εμείς ξεκινήσαμε, κάναμε τα μαθήματά μας ηλεκτρονικά, κάναμε διαδικτυακά. Στην αρχή όλοι πειραματιστήκαμε, είτε φροντιστήρια είτε σχολεία. Το Νοέμβριο κατορθώσαμε και τέλος πάντων είχαμε προσαρμοστεί πλήρως στα νέα δεδομένα. Η Σπυριδούλα είναι μια γυναίκα έτσι πρότυπο, έτσι, γιατί κατόρθωσε και συνδύαζε καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Εγώ δεν είμαι οικογενειάρχης, αλλά όποιος παρακολουθεί την εκπομπή και είναι οικογενειάς καταλαβαίνει πως αυτές οι υποχρεώσεις δεν είναι αμελητές. Και θα μπορούσαμε να το ρωτήσουμε αλλιώς. Είναι σαν να ρωτήσουμε τον Γιώργο τον Σπυριδάκη πώς θα ένιωθε αν η μητέρα του μαζί με αυτόν έδινε φέτος πανελλαδικές εξετάσεις, έχοντας ως μητέρα και όλες αυτές τις ευθύνες μέσα σε ένα σπίτι ή στον εργασιακό της χώρο. Και το άλλο το οποίο οφείλω να πω είναι ότι καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς επέδειξε ένα ζωηρό ενδιαφέρον. Το οποίο αυτό το ενδιαφέρον αντί να μειωνόταν, έτσι γινόταν όλο και πιο ζωηρό. Και αυτό που της είχα πει, της έχω πει μην αγχώνεσαι, όλα καλά θα πάνε και έτσι θα γίνει. Εγώ θέλω οι μαθητές μου, έτσι, όταν με το καλό την έχει συγκινήσει πάντως την κυρία Σπυριδούλα. εγώ θέλω όλοι οι μαθητές μου, όλα τα παιδιά θέλουν να μπουν στα δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια, θέλουν να γίνουν μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Γιατί εγώ πιστεύω πολύ στη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση και πιστεύω πολύ και στο μεράκι. Και πιστεύω ότι αν κάποιος άνθρωπος το θέλει πάρα πολύ, είτε βρεφοκόμος, είτε εκπαιδευτικός, είτε ακαδημαϊκός, είτε οικοδόμος και να είσαι έτσι. Αν το αγαπάς, εάν το θέλεις και είσαι γνώστης, αλλά είσαι καλός γνώστης τώρα λέμε, έτσι, τότε θα κάνεις το επάγγελμά σου σωστά. Εγώ θέλω από Σεπτέμβριο, που θα έχουμε νέα παιδιά, έτσι, στη σχολική τάξη, να έρθουν όλοι οι μαθητές που θα είναι πλέον μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, να πούν την εμπειρία τους στα νέα παιδιά, στους νέους μαθητές της ΓΑΜΑ Λυκείου, να πούν για το Γολγοθά που βίωσαν, έτσι, γιατί οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι ένας Γολγοθάς. Το έχουν επισημάνει πολλοί και η πραγματικότητα είναι αυτή. Καλώς ή κακώς, ακόμα και τώρα το 2021 μπορεί να έχουν περάσει 60 χρόνια από τότε που είπε ο κύριος Βουγότσος ότι ξεκίνησε τις πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά ακόμα παραμένουν στη συνείδησή μας ως ένας έτσι πολύ ανηφορικός Γολγοθάς. Μάλιστα. Αλλά είμαι σίγουρος ότι το αποτέλεσμα θα την αποζημιώσει και τη Σπυριδούλα και τους άλλους μαθητές. Εγώ θέλω να βάλω έτσι μια μικρή πρόκληση στον Γιώργο και την κυρία Σπυριδούλα, επειδή εδώ στο στούντιο της εκπομπής έχουμε τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης και η αλήθεια είναι ότι δεν δίδεται τη δυνατότητα σε υποψηφίους έτσι πολύ συχνά να απευθύνουν ένα ερώτημα ή έναν προβληματισμό στον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, που μπορεί του χρόνου να είναι ο Πρίτανης σας. Μπορεί να είναι αυτός που θα έχει τον άλφα και τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στο Πανεπιστήμιο. Να ξεκινήσω με σένα, Γιώργο. Τι θα ήθελες να πεις στον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Κοντάκη? Τι είναι αυτό που σε προβληματίζει? Μπορείς να πεις ό,τι θες. Βεβαίως. Καταρχάς, χαίρετε. Αυτό που εμένα με προβληματίζει για την επόμενη χρονιά, τη χρονιά που έρχεται, είναι ότι τα τελευταία χρόνια, τέλος πάντων, έχουμε παρατηρήσει τα τελευταία 2 χρόνια ότι τα πανεπιστήμια λειτουργούν με εξαποστάσεως εκπαίδευση. Κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν βοηθάει τόσο τους μαθητές. Εμένα, λοιπόν, πράγματι είναι ένα άγχος το γεγονός αυτό. Δηλαδή, θα επιθυμούσα μετά από 2 χρόνια εξαποστάσεως εκπαίδευσης ακόμα στο Λύκειο, το πανεπιστήμιο και η πανεπιστημιακή εκπαίδευση να γίνει διαζώσεις. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό οι νέοι να βρίσκονται κοντά στις αίθουσες και στα έδρανα του Πανεπιστημίου. Εξάλλου αυτό αποτελεί και ένα πέρασμα από την, ας το πούμε, εφηβική έτσι, ζωή στην πανεπιστημιακή. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό για την μετέπειτα πορεία και για τη ζωή των παιδιών, καθώς αυτό θα τα κάνει να ενηλικιωθούν εμπράκτως, θα τα φέρει πρώτων ευθυνών τους. Mm-hmm. Οπότε το άγχος το οποίο μου δημιουργείται είναι το αν του χρόνου θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε εξ αποστάσεως ακόμα και στα πανεπιστήμια. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά που πέρασαν την περασμένη χρονιά αυτή τη στιγμή βίωσαν μία χρονιά να κάνουν μαθήματα μέσα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και κάποια από αυτά να μην έχουν βρεθεί ακόμα, να έχουν ήδη τελειώσει το πρώτο έτος.
μέσα στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Είναι ένας προβληματισμός αυτός, κύριε Πριτανή. Επιτρέψτε μου να ευχηθώ στον Γιώργο να πετύχει αυτό που πραγματικά θέλει, αλλά πάντα να έχει στο μυαλό του ότι η πρώτη επιλογή μπορεί να μην είναι κατορθωτή πάντα, να μην είναι όλες τις φορές από όλον τον κόσμο, αλλά αν θέλει κάτι πολύ κανείς θα το πετύχει όσο καιρός και αν περάσει. Έχει εναλλακτικές, μπορεί να βρεθεί σε πανεπιστημιακή σχολή το επόμενο διάστημα και στο πρόσωπο του Γιώργου να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις αύριο, να αύριο, τις ημέρες που έρχονται, να έχουν πραγματικά μια επιτυχία όπως τη φαντάζονται. Κυρία Μωραϊτάκη, εσείς τώρα μπορείτε να μιλήσετε και σαν μαμά φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, άρα και τα παράπονα είναι αποδεκτά, αλλά και σαν αυριανή φοιτήτρια. Εγώ θα μιλήσω για μένα. Ο φοιτητής θα απευθύνει τις δικές του ερωτήσεις. Εγώ θα κάνω τη δικιά μου παρατήρηση, τη δικιά μου επίκληση. Καλησπέρα κύριε Πριτανή καταρχήν. Χαίρομαι πάρα πολύ που σου να μιλώ μαζί σας. Θα ήθελα τα μαθήματα που διδάσκονται σε κάθε ακαδημαϊκή σχολή, είτε είναι κοινωνιολογία, είτε παιδαγωγικό, δημοτική, είτε φιλοσοφική, είτε φιλοσοφικών σπουδών, να ενταχθούν πέρα από μαθήματα μόνο γνωστικού αντικειμένου, δηλαδή καθαρά γνώσεων, και μαθήματα που να έχουν να κάνουν με συμπεριφορές, με συνέστηση, με το πώς θα βγει, να μας ολοκληρώσουν σαν προσωπικότητες. Κάποια μαθήματα επιλογής, κάποια μαθήματα που μπορεί για μένα που είμαι 44 χρονών και την εμπειρία που έχω απλά να είναι βοηθητικά, για τους νέους των 18, των 20 ετών είναι καθοδηγητικά αυτά τα μαθήματα. Τους βοηθούν να βλέπουν τη ζωή και να ανταπεξέρχονται με πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι. Αν είδαμε και προχθές στο Euro που έγινε το ατύχημα αυτό με τον ποδοσφαιριστή, που κάνανε ένα κύκλο οι συμπαίκτες του για να τον προστατεύσουν από τα φώτα της δημοσιότητας και όλες αυτές τις τραγικές εικόνες που πιθανόν να βλέπαμε, στη Δανία και στις βόρειες χώρες, τις σκανδιναβικές, υπάρχει ένας άλλος τρόπος προσέγγισης της εκπαίδευσης και της παιδαγωγικής διαδικασίας. Μάλιστα. Οπότε θα ήθελα αυτό, να ενταχθούν και κάποια μαθήματα που να είναι για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου. Κύριε Πριτανή, θέλετε να σχολιάσετε κάτι? Ναι. Εδώ θα πρέπει κανείς να σκεφτεί ξανά ποιος είναι ο ρόλος του σχολείου και πώς θα πρέπει να χτίζεται η παιδεία πάνω στην εκπαίδευση πριν φτάσει στην τριτοβάθμια, έτσι. Ένα χαρακτηριστικό των ακαδημαϊκών τμήματων του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι ότι καλλιεργείται η διεπιστημονικότητα. Έτσι θα μπορέσει κάποιος να παρακολουθήσει μαθήματα που δεν είναι αποκλειστικά του αντικειμένου του πεδίου το οποίο έχει επιλέξει. Αυτό διευρύνεται όλο ένα και περισσότερο. Γίνεται σύνδεση με την καινοτομία, με τις τεχνολογίες αιχμής. Σαφώς τα προγράμματα σπουδών είναι ζωντανά και εξελίσσονται.